Για να ρίξουμε περισσότερο φως σε αυτή την επίσκεψη, έχουμε προσκαλέσει τον πολιτικό αναλυτή Σαμίρ Γκατάς. Ποια είναι η σημασία της συγκεκριμένης επίσκεψης στην Αίγυπτο αυτή τη χρονική στιγμή, με δεδομένο ότι συμμετέχουν διπλωμάτες αλλά και στρατιωτικοί αξιωματούχοι? Η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία και σύγχυση στη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα στην Αίγυπτο, ιδίως μετά την ανατροπή του Ισλαμιστικού καθεστώτος. Αυτό είχε ζητήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες την αλλαγή πολιτικής πλεύσης προς την Αίγυπτο, όπως για παράδειγμα με την άσκηση πιέσεων στον στρατό, πέρα από την περικοπή κάθε οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας μετά από μια περίοδο. Αυτό δείχνει ότι η Αίγυπτος έχει ξεκινήσει νέες σχέσεις, ή για να το πω πιο συγκεκριμένα, άρχισε να ανακτά τις παλιές της σχέσεις με άλλες περιοχές του κόσμου, κυρίως με την Ρωσική Ομοσπονδία και ίσως αργότερα με την Κίνα, την Ινδία και άλλες αναπτυσσόμενες δυνάμεις. Υποψιάζομαι ότι υπάρχει επίσης ανάγκη για την ανάπτυξη των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, δεδομένου ότι η Ρωσία είναι ο κυριότερος εξαγωγέας για τις καλλιέργειές του, που είναι το βασικό στρατηγικό αγαθό που έχει απόλυτη ανάγκη η Αίγυπτος. Γιατί όμως αυτή η κίνηση που έρχεται μετά από χρόνια ψυχρών σχέσεων δεν θεωρείται ως ανταλλαγή ρόλων ανάμεσα στη Μόσχα και την Ουάσιγκτον? Δεν νομίζω ότι θα φτάσει στον βαθμό της από κοινού κατανομής ρόλων, γιατί οι σχέσεις που φαινομενικά δεν βασίζονται στις συγκρούσεις συχνά έχουν μια άλλη διάσταση που είναι αυτή καθεαυτή η σύγκρουση. Σίγουρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εντελώς διαφορετικά συμφέροντα από τη Ρωσία και δεν θα τις επιτρέψουν να πατήσει πόδι στη Μέση Ανατολή. Όμως από την άλλη, η ισχυρή παρουσία της Ρωσίας στη Συρία και η ισχυρή δεσμή της με το Ιράν και η δυνατότητά της να επενδύσει στη σχέση της με την Αίγυπτο θα μπορούσε ίσως να οδηγήσει σε μια νέα εποχή μεταξύ της Ρωσίας και της Μέσης Ανατολής. Κύριε Γκατάς, σας ευχαριστούμε πολύ.